τρόπους αξιοποίησης του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου εξέτασαν Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά τη χθεσινή τετραμερή σύνοδο που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι τέσσερις υπουργοί στην σκιά της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έθεσαν στο τραπέζι όλες τις οικονομικά βιώσιμες επιλογές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της περιοχής. Αυτά τα κοιτάσματα μπορούν να μεταφερθούν προς την Ευρώπη με τα ακόλουθα μέσα. Είτε από τη μορφή LNG, και αυτό μπορεί να γίνεται από τους τερματικούς που υπάρχουν ήδη στην Αίγυπτο και λειτουργούν, είτε με αγωγόν. Σε σχέση με την δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η δυνατότητα μεταφοράς υδρογόνου, ώστε να εμπίπτει και στα κριτήρια που προβλέπει η Πράσινη Συμφωνία, καθώς και να διαρκέσει για περισσότερα χρόνια. Κατά τη συζήτηση, εκφράστηκε και η στήριξη των ΗΠΑ στην ηλεκτρική διασύνδεση μέσω του Eurasia Interconnector, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις από ευρωπαϊκές εταιρείες. Το δεύτερο αφορά των διάδρομων μεταφοράς φυσικού αερίου από την Λεβαντίνη προς την Ευρώπη, δυτικά δηλαδή. Αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κοιτάσματα από το Ισραήλ που έχει τα περισσότερα και από την Κύπρο όσα έχει ή όσα επιβεβαιωθούν ότι έχει στο προσεχές μέλλον. Μένει να δούμε η Αίγυπτος αν τα δικά της κοιτάσματα είναι για εξαγωγή ή για εσωτερική κατανάλωση. Σύμφωνα με τον Ιαννή Κασουλίδη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν δεσμεύτηκε πως το σχήμα 3+1 ήρθε για να μείνει, ενώ συμφωνήθηκε η επόμενη σύνοδος να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία μέσα στο φθινόπωρο. Μεγάλο προβληματισμό προκαλούν τα